Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Με λόγια ψυχής, ο Μιχάλης Λεπιδάκης ευχαρίστησε τους ανθρώπους που έσωσαν τη ζωή του, βάζοντας τέλος στην εξάμηνη περιπέτεια της απαγωγής του. Ο ίδιος και σύσσωμη οικογένειά του βρέθηκαν σήμερα στη σχολή Δοκίμωνα στη Φυλάκων Ερεθύμνου, το χώρο που είχε μεταφερθεί λίγα λεπτά μετά την απελευθέρωσή του, για να βρεθεί και πάλι στην αγκαλιά των δικών του ανθρώπων, σώος και ασφαλής. Στον ίδιο χώρο λοιπόν, περίπου ένα χρόνο μετά, ήταν και πάλι όλοι παρόντες για να δουν να υλοποιείται η δωρεά της οικογένειας Λεπιδάκη, ένας ολόκληρος στόλος 30 υπερσύγχρονων περιπολικών και συμβατικών οχημάτων με εξαιρετικές δυνατότητες, βρίσκονται από σήμερα στη διάθεση των αστυνομικών υπηρεσιών της Κρήτης, που ενισχύονται ιδιαίτερα σημαντικά. Με λόγια ευγνωμοσύνης και συγκίνησης μίλησε για τη σημαντική αυτή ενίσχυση ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, ο οποίος δόρισε με τη σειρά του στο Γιάννη Λεπιδάκη, με τον οποίο συνεργάστηκε η αστυνομία στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, μια αναπαράσταση της απελευθέρωσης του προμηθεία Δεσμότη. Η δωρεά θα έχει και συνέχεια, είπε ο Μιχάλης Λεπιδάκης, ενώ ο Περιφερειάρχης Κρήτης δεσμεύτηκε και εκείνος για ακόμη μεγαλύτερη ανανέωση του στόλου. Η κυρία Γεροβασίλη, η οποία εκπροσώπησε την πολιτική ηγεσία, συναντήθηκε λίγο αργότερα με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των αστυνομικών για να εισπράξει τη διαμαρτυρία τους για το πρόγραμμα Περσέας, το οποίο εκπονήθηκε πριν από μικρό διάστημα και προβλέπει 24 ώρες περιπολίες από όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες, χωρίς όμως το προσωπικό των αστυνομικών τμήματων της Κρήτης να επαρκεί εξαιτίας της μεγάλης λειψανθρίας. Η ίδια λόγω έλλειψης ενημέρωσης για το μείζωμο ζήτημα του αστυνομικού Μεγάρου Ρεθύμνου δεν μπόρεσε να απαντήσει στις ερωτήσεις και αυτό ανέλαβε να κάνει ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο οποίος συνόδευε την κυρία Γεροβασίλη στην επίσκεψή της στο νησί. Σύμφωνα με τον ίδιο, αφού ξεπεραστούν τα προβλήματα σε συνεργασία του Δήμου Ρεθύμνου και των συναρμόδιων υπουργείων, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης δεσμεύεται να εξασφαλίσει τα κονδύλια και να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή του νέου αστυνομικού μεγάρου. Σε αυτό το σημείο, Έλλη, μπορούμε να παρακολουθήσουμε και σχετικές δηλώσεις. Εκ μέρους όλης της οικογένειάς μου, θέλω να ευχαριστήσω και πάλι θερμά την ελληνική αστυνομία για τη βοήθεια που μας πρόσφερε κατά τη διάρκεια της περσινής μας περιπέτειας και βέβαια για την ασφαλή της κατάληξη. Πέρα από τον επαγγελματισμό, την υπερπροσπάθεια, την αποτελεσματικότητα, όλοι οι δικοί μου μου μιλάνε συνεχώς για το ανθρώπινο πρόσωπο των αστυνομικών που βρέθηκαν κοντά τους. Στρατηγέ μου, φίλοι αξιωματικοί, άντρες και γυναίκες της αστυνομίας, είμαστε ευγνώμονες. Ευχόμαστε τα αυτοκίνητα και ο υπόλοιπος ειδικός εξοπλισμός που θα ακολουθήσει με βάση τις ανάγκες της αστυνομικής διεύθυνσης Κρήτης πραγματικά να διευκολύνουν το έργο σας. Ένα δύσκολο περιστατικό με αίσια κατάληξη. Το τελευταίο κρατάμε. Και αυτό οφείλεται στην εξαιρετική δουλειά της αστυνομίας και της αστυνομίας της Κρήτης, αλλά βεβαίως και τα κεντρικά στελέχη όσα χρειάστηκαν να συνεργαστούν για αυτή την υπόθεση. Και βεβαίως και το αποτύπωμα αυτής και το κλείσιμο αυτής της περιπέτειας με την πολύ σημαντική δωρεά εκ μέρους της οικογένειας, την οποία και ευχαριστούμε.